πασχαλινό ωράριο. Να το θυμηθούμε, να ενημερωθούμε. Λοιπόν, το βλέπουμε. Αν μπορούμε λίγο να κάνουμε και ένα zoom, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Κυριακή 4 Απριλίου, όπως βλέπετε το ωράριο των καταστημάτων είναι το συγκεκριμένο. Για Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη έχουμε από 9 μέχρι 2,5 και 5,5 με 9. Αφορά τα καταστήματα του Ηρακλείου. Μεγάλη Πέμπτη από το πρωί 9 μέχρι το βράδυ στις 9. Μεγάλη Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί, βέβαια, όπως συνήθως γίνεται, έως και τις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή του Πάσχα θα είναι κλειστά τα καταστήματα. Θέλω λίγο να πιάσουμε το ρεπορτάζ που αφορά την αγορά, που αφορά το λιανεμπόριο, να εστιάσουμε στο κλίμα, να πάμε στις τιμές και να καταλήξουμε και με τις προσδοκίες των εμπόρων, οι τιμές κυρίως στα πασχαλινά. Πάμε στον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς είστε ένας άνθρωπος που συνομιλεί καθημερινά με συναδέλφους σας, με εκπροσώπους μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, να εστιάσουμε λίγο στο κλίμα και κυρίως στην ψυχολογία, η οποία διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και έχει διαμορφωθεί στις τάξεις των συναδέλφων σας. Σιγά-σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία της μεγάλης γιορτής του Πάσχα. Ήδη το κλίμα έχει αρχίσει, το γιορτινό κλίμα έχει αρχίσει να ζεσταίνεται. Όλες οι επιχειρήσεις του ελληνικού εμπορίου, όλων των αγορών της Κρήτης, είναι έτοιμες, προετοιμασμένες και έτοιμες για την μεγάλη αυτή γιορτή και τα χαρακτηριστικά αυτός της γιορτής, που σημαίνει ότι πρέπει να καλυφθούν κάποιες ανάγκες που καλύπτουν οι αγορές, που θα καλύψουν οι αγορές αυτές τις ανάγκες. Οι τιμές θα είναι πάρα πολύ καλές, παρότι ο πληθωρισμός, ο οποίος τώρα και πάρα πολλούς μήνες τον προηγούμενο χρόνο κατατρώει την βάση της οικονομίας μας. Οι τιμές κρατούν λοιπόν, αυτά, παρά τον πληθωρισμό. Οι τιμές είναι σε χαμηλό επίπεδο. Είναι σε τιμές που μπορεί κάποιος το διάστημα της μεγάλης εκδοτικής περιόδου, σε επίπεδα τέτοια μπορεί να κάποιος να βρεθεί και να αντιμετωπίσει μια τέτοια τιμολογιακή πολιτική των αγορών. Οπότε σε σχέση με πέρυσι, πάνω κάτω στα ίδια θα είμαστε, στο κομμάτι του λιανεμπορίου, ένδυση υπόδηση για παράδειγμα. Ναι, στα ίδια είμαστε. Και γενικότερα είναι αυτές οι μέρες και αυτά τα χαρακτηριστικά των ημερών αυτών υπάρχουν έτσι, αν θέλετε, να καλυφθούν ανάγκες που δεν είναι μόνο υπόδηση και ένδυση. Είναι ένα μεγάλο πρίσμα εμπορευμάτων και αγαθών, τα οποία πραγματικά θα καλυφθούν από λιανικές τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου σε όλες τις αγορές της Κρήτης. Σας είπα ότι παρά το μεγάλο, αν θέλετε, η μεγάλη κινητικότητα που υπήρχε τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, υπήρχε μια δυστοκία, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, το μεγάλη εκδοτική περίοδος. Τώρα ελπίζομαι ότι αυτή η μεγάλη γιορτή και τα χαρακτηριστικά της να δώσει, αν θέλετε, μια καλή συνεργασία μεταξύ νοικοκυριών και καταναλωτών και των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου σε όλη την Κρήτη, και θα είναι μια καλή συνεργασία που θα είναι στο τέλος όλοι ικανοποιημένοι. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα, καθώς πολύ καλά αναφέρατε, βιώνουμε μια κατάσταση πληθωρισμού, βιώνουμε μια κατάσταση ανατιμήσεων, με τα λειτουργικά έξοδα μιας επιχείρησης να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Και επειδή οι τιμές σε σχέση με πέρυσι αναμένεται να παραμείνουν πάνω κάτω, όπως μας είπατε, στα ίδια στάνταρτ, στα ίδια επίπεδα, θέλω λίγο να μας πείτε αυτή η χασούρα, η οποία αναπόφευκτα δημιουργείται, πώς θα καλυφθεί. Θα καλυφθεί από την αυξημένη αγοραστική κίνηση κατά τη διάρκεια της πασχαλινής περίοδου, με φόντο και την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Εκεί, κατά κάποιο τρόπο, επικεντρώνονται, σε αυτό το κομμάτι επικεντρώνονται οι επιχειρηματίες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε επίπεδο Ηρακλείου. Οι προσδοκίες μας είναι
έστεινε αυτή την μικρή αυτή, αλλά μεγάλη γιορτή που είπες προηγούμενα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ναι. Αλλά εκεί που πραγματικά θα έχουμε ένα, θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα θα είναι όταν ξεκινήσει με έντονο τρόπο η τουριστική περίοδος. Έχουμε μηνύματα ότι και φέτος θα είναι μια καλή χρονιά και ελπίζομαι, προετοιμαζόμενοι βέβαια, ότι θα έχουμε και εμείς μια καλή συνεργασία. Θα χρειάζονται οι αγορές, χρειάζονται πραγματικά. Ελπίζομαι αυτά τα τραπεζικά παιχνίδια που παίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο να μην μας δημιουργήσουν θέματα. Γιατί πραγματικά θα είναι τραγικό να συμβούν κάποια τέτοια πράγματα αυτά που βιώσαμε παλιές πριν από κάποια στιγμή. Είστε ένας από τους εμπειρότερους παράγοντες του λιανεμπορίου και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα της αγοράς. Θέλω λίγο να μου πείτε και από την εμπειρία σας. Κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής περίοδου, το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στο λιανεμπόριο, στο επιχειρήν, είναι ιδανικό? Υπάρχουν επιπτώσεις? Όχι. Δημιουργείται μια αβεβαιότητα? Όχι. Για πείτε μας λίγο. Δεν είναι ιδανικό. Επικρατεί μια αβεβαιότητα. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν μπορείς να το, ούτε να το αφισβητήσεις, αλλά ούτε και μπορείς να το αποφύγεις. Οπωσδήποτε υπάρχει μια εκλογική αναμέτρηση στη χώρα μας. Εδώ στη χώρα μας είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά από άλλες αγορές και από άλλες πολιτικά συστήματα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ πάντα το πολιτικό, αν θέλετε, σκηνικό που δημιουργείται, όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά, υπάρχει μια αβεβαιότητα και υπάρχει μια, έτσι, αν θέλετε, όχι διάθεση σε κάποιον για να δημιουργήσει, ακριβώς, να προχωρήσει, να υπάρχει, κάτι. Υπάρχει μια ανησυχία κατά κάποιο τρόπο, περιμένοντας τις εξελίξεις. Αναμένοντας το καινούργιο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για το σχόλιο σας. Θα πούμε και το επόμενο διάστημα.